Κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Μακρύδη, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου και Διευθυντή του Δημοτικού Οδείου, κύριε Γουμίδη, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και Διευθυντή του Ψήμπο, κύριε Μπερεδίμα, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Δημινά, κύριε Πρόεδρε του Μικρασιατικού Συλλόγου, κυρία Πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα, ύστερα από τη δημιουργία των 20 χρονών, κύριε Καργάκο, πριν 2 χρόνια, τον κύριο Καργάκο, για να μας αναπτύξει ένα όμορφο θέμα, προσφυγιά από το τραύμα στο θαύμα. Πριν όμως ξεκινήσουμε την διάλεξη, έχουμε τη χαρά να έχουμε το Σύλλογο Μικρασιατών, ο οποίος θα μας τραγουδήσει 3 τραγούδια για να μας εντάξει το κλίμα. Μέχρι να ετοιμαστεί η χοροδία, παρακαλώ τον πρόεδρο, τον κύριο Βασιλιάδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σας και καλή χρονιά. Ήθελα να ευχαριστήσω τη Σχολή Γονέων που επέλεξε ένα τέτοιο θέμα για την Μικρά Ασία και συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη δουλειά που προσφέρει στην πόλη μας και γενικά στην Πιερία. Για τον κύριο Καργάκο δεν μπορώ να πω, είναι πολύ γνωστός και στο ευρύ κοινό και σε όλη την Ελλάδα και για την ευαισθησία που δείχνει για τα μικρασιατικά θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα τη Σχολή Γονέων για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί εδώ η χοροδία μας, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά με 3 τραγούδια μικρασιάτικα, για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα των γεγονότων εκείνων που διαδραματίστηκαν το 1922. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη χοροδία. Thank you.
καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη και το Κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μουτζρωμένο το γυαλί να μπεις απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Το καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένος και βγήκες μεθυσμένος. Τα ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Μπουζρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Όλοι μαζί. Τα ασμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Ευχαριστούμε πολύ την χοροδία των Μικρασιατών και θα συμφωνήσετε ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτή την ομιλία με τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε. Η σημερινή λοιπόν ομιλία είναι συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Μικρασιατών, το Σύλλογο Θρακιωτών και την Ένωση Ποντιακών Συλλόγων Νομού Πιερίας. Όλοι λοιπόν οι πρόσφυγες οι οποίοι μπολιάσανε
με τη δημιουργικότητά της σε αυτόν τον τόπο και όλη τη Μακεδονία. Σε αυτούς λοιπόν αφιερώνουμε τη σημερινή ομιλία. Παρακαλώ την κυρία Μητσοπούλου για ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου Καργάκου. Ο κύριος Καργάκος γεννήθηκε το 1937 στο Γήθιο Λακωνίας. Στη διάρκεια του εμφυλίου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρωταγωνίστησε στο φοιτητικό κίνημα των ετών 1961 έως 1963 και υπήρξε εισηγητής του 15% για την παιδεία. Εργάστηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Αθηνών και στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς, στους οποίους πάντα ήταν ιδρυτικό μέλος. Έχει διδάξει στη Σχολή Πολέμου του Ναυτικού και της Αεροπορίας, στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και πρόσφατα στην Αρτισύστατη Διακλαδική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Από τα φοιτητικά χρόνια του άρχισε να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Υπήρξε συνεργάτης των περιοδικών «Οικονομικός Ταχυδρόμος», «Πειραϊκή Εκκλησία», «Ερυθρός Σταυρός», «Κοινωνικές Τομές», «Συχνευτής», «Ελοπία», «Άρδιν» και «Εθνικές Επάλξεις». Εξακολουθεί να συνεργάζεται με το περιοδικό «Ευθύνη» και τους «Τέσσερις Τροχούς». Επί τετραετία υπήρξε αρθρογράφος και λογοτεχνικός κριτικός της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της Κυριακής». Υπήρξε επίσης αρθρογράφος και κριτικός της εφημερίδας «Η Απόφαση». Έχει δημοσιεύσει 62 βιβλία. Από αυτά ξεχωρίζουν οι γλωσσικές μελέτες «Αλαλία» ή «Το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα» και «Αλεξία», γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις, και οι συλλογές δοκιμίων «Προβληματισμοί, ένας διάλογος με τους νέους». Μεταξύ των ετών 1997 έως 2000 κυκλοφόρησαν τα βιβλία του «Η πολιτιστική συνεισφορά του αρχαίου και μεσαιωνικού κόσμου», δύο τόμοι, «Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης, ο δάσκαλος της κλεφτουριάς», «Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής», «Συνεργασία Χρήστου Λεμπέση, εκδόσεις Πατάκη», «Λυκούργου κατά Λεοκράτους λόγος», «Κινούμενη άμμος», «Κείμενα πολιτικά και κοινωνικά», «Η στρατηγική του λόγου», «Η ιστορική μελέτη Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες», και η ογκώδης μονογραφία «Αλεξανδρούπολη, μια νέα πόλη με παλιά ιστορία». Μεταξύ των ετών 2000 έως 2002 κυκλοφόρησαν «Η ιστορία του ελληνικού κόσμου και του μείζωνος χώρου», «Ελληνική και παγκόσμια ιστορία» σε δύο τόμους, «Η πολιτική μελέτη για μια δημοκρατία ευθύνης», «Παγκοσμιοποίηση για ένα παγκόσμιο σύστημα απολυταρχικές εξουσίας», «Ολυμπία» και «Ολυμπιακοί αγώνες». Το 2003 κυκλοφόρησαν δύο ακόμη έργα, «Τα μικρά γλωσσικά» και «Η πολιτική σκέψη του Παπαδιαμάντη». Στις 2 Δεκεμβρίου 2004 κυκλοφόρησε η τρίτομη «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών», ένα ογκώδες έργο 2.000 σελίδων. Το 2006 ανακυκλοφορήθηκε η «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης», 1.650 σελίδες, και η «Μελέτη ελληνικότητα της Μακεδονίας». Με το τελευταίο έργο του, «Μικρασιατική εκστρατεία από το έπος στην τραγωδία», δύο τόμοι, συμπληρώθηκε ο αριθμός των βιβλίων του σε αριθμό 85. Ο κύριος Σαράντος Καργάκος έχει νυφευθεί τη δικηγόρο και εκπαιδευτικό κυρία Ιωάννα Κότα και έχει δύο παιδιά, τον Ιωάννη, πτυχιούχο του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπηρέτησε ως ανθιπολοχογός στις δυνάμεις καταδρομών, και τη Ροξάνη, πτυχιούχο της Γερμανικής Φιλολογίας. Βέβαια είναι πολύ μικρό το βιογραφικό για το έργο σας, αλλά θα έχουμε την απόλαυση να σας ακούσουμε. Μια που παρουσίασε κύριε Μητσοπούλου το βιογραφικό του, το 2006 είχαμε καλέσει ξανά τον κύριο Καργάκο, ο οποίος μας παρουσίασε το βιβλίο «Σπαρτιάτικη υψηλή στρατηγική και Μακεδονία». Υπάρχουν βιβλία του κυρίου Καργάκου και στην Έξοδο, αλλά και στην Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κατερίνης, ακριβώς επάνω μας. Όλες οι ομιλίες οι οποίες είναι διαθέσιμες φαίνονται στο πρόγραμμά μας, καθώς επίσης και σελίδα μας στο ίντερνετ, στο σχολείογονέων.gr, όπως επίσης στη σελίδα του κυρίου Καργάκου, sarandoskargakos.gr, μπορείτε να δείτε άρθρα, δημοσιεύσεις του και οτιδήποτε μας αφορά για το πρόσωπό του. Κύριε Καργάκου, έχετε το λόγο. Πανοσιολογιότατε, εκλεκτό ακροατήριο, επιτρέψατε μου προημιακά να ευχαριστήσω τον Σύλλογο που για μία ακόμη φορά, δεν θυμάμαι πια τον αριθμό, μου έκανε την τιμή να βρίσκομαι απέναντι σας. Δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη μου επικοινωνία
και την πρώτη φιλοξενία που μου επιδαψίλευσε ο έκλεκτος φίλος ο κύριος Δίμηνας. Η παράδοση συνεχίζεται. Θα ήθελα να πω μια ευχή, θα σας την πω στα αρχαία ελληνικά, δανειζόμενος την ευχή αυτή από τον Φωκυλίδη, εσ νέωτα και του χρόνου. Να είμαστε καλά, εσ νέωτα λέγω, να είμαστε καλά και του χρόνου να τα ξαναπούμε. Οι αρχαίοι είχαν και μία ακόμη ωραία φράση. Έλεγαν, αχάριστος όστις ευπαθών αγνωμονή. Είναι αχάριστος όποιος, αφού δέχτηκε μια ευεργεσία, την ξεχνάει. Σε μια εποχή κρίσης, το πρώτο που εισπράττει την κρίση είναι το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο το οποίο θέτω υπόψη, που επιγράφεται από τη Μικρασιατική Εκστρατεία, από το έπος στην τραγωδία, δεν θα ήταν δυνατόν να κυκλοφορηθεί χωρίς την χορηγία του μεγάλου τέκνου της Μικράς Ασίας, του πρόδρομου του Εμφιετζόγλου, ο οποίος αγωνίζεται μια ολόκληρη ζωή για να μην θρηνήσουμε κι άλλες χαμένες πατρίδες. Είναι απόλυτα αφιερωμένος στην υπόθεση της Θράκης και παλαιότερα έδωσε και σκληρή μάχη για να κρατηθεί υψηλά το φρόνημα στη Μακεδονία, σε ευαίσθητες περιοχές. Και τώρα στο θέμα μας, αν και η μουσική την οποία ακούσατε εν μέρη με καλύπτει. Αγαπητοί μου, όσο και αν ενοχλεί τους αυροδίαιτους ιστορικούς του γραφείου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι κανείς πόλεμος απελευθερωτικός δεν γίνεται χωρίς θυσίες. Ούτε φυσικά χωρίς θυσίες μπορούσε να διεξαχθεί ο τριετής πόλεμος στην Μικρά Ασία. Μπορεί στον πόλεμο αυτό να έγιναν λάθη. Και σε ποιον πόλεμο δεν γίνονται? Μπορεί ίσως να μην ήταν πόλεμος προσιτός στις δικές μας δυνάμεις, αν και όπως αποδεικνύω σε αυτήν την συγγραφή που σας έδειξα, Μικρασιατική Εκστρατεία από το έπος στην τραγωδία ήταν προσιτότατος, αν μας άφηναν να απαρχείς χωρίς χειροπέδες οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, το σύμμαχοι μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό ωστόσο δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του πολέμου, που δεν ήταν, όπως πολλοί λένε, υπεριαλιστικός. Για να κάνεις υπεριαλιστικό πόλεμο πρέπει να είσαι υπεριαλιστικό κράτος. Ήταν ποτέ τέτοιο κράτος η Ελλάς? Και ακόμα υπεριαλισμός είναι να πηγαίνεις σε εδάφη που δεν είναι δικά σου. Οι ακτές της Ιωνίας ήσαν ή δεν ήσαν παλαιόθεν ελληνικότατες, ήσαν ή δεν ήσαν μήτρα του ελληνικού πολιτισμού? Άλλωστε ο Βενιζέλος το είχε δηλώσει σαφώς. Η Ελλάς δεν πηγαίνει πουθενά όταν της λείπει η εθνολογική της βάση. Ο ελληνικός στρατός δεν πάτησε σε έδαφος ξενικό. Πάτησε σε έδαφος πέρα για πέρα ελληνικό. Συνεπώς, ήταν ένας πόλεμος απελευθερωτικός, χωρίς να βάζω βέβαια σε αυτό τους Ιταλούς, τους Αγγλογάλους, κυρίως τους Γάλλους, που μας πρόδωσαν ιχτρά. Όπως είχε δικαίωμα στην ελευθερία,
Ο λαός του Μοριά, της Ρούμελης, των νησιών της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης είχε δικαίωμα και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, που πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα θυσίας κατά την Επανάσταση του 1821, 10.000 ήσαν οι σφαγιαστέντες από την Κωνσταντινούπολη ως τη Σμύρνη. Το δε αϊβαλί που το ακούσατε στο τραγούδι λίγο πριν, μαζί με τα Μοσχονήσια, αφανίστηκαν εντελώς και όλος τους ο πληθυσμός μεταφέρθηκε στην κυρίως Ελλάδα, και μάλιστα υπήρχε στην Επανάσταση του 1921 η Ιωνική Φαλάνξε, και οφείλω να σας πω ότι Μικρασιάτες διέπρεψαν στο στρατιωτικό τομέα, όπως ο Μοσχονησιώτης, ο πρώτος ανελθόν στα τείχη του Παλαμιδίου υπό τις διαταγές του Σταϊκού Σταϊκόπουλου, και ο οποίος, επαναλαμβάνω, ο ελληνισμός στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν το πιο ανεπτυγμένο οικονομικά και πολιτιστικά τμήμα του ελληνικού κόσμου. Τι ήταν η Αθήνα στις αρχές του 20ου αιώνα μπρος τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολεως και της Σμύρνης? Όταν η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδος, δεν μπορούσε να έχει ένα λυρικό θέατρο, η Σμύρνη είχε 5, και όταν η Αθήνα καλούσε στα καφέ Σαντάν τραγουδίστριες της σειράς, η Σμύρνη καλούσε τον μεγαλύτερο μουσικό της εποχής εκείνης, τον Ενρίκο Καρούζο. 170.000 ήσαν οι Έλληνες κάτοικοι της Σμύρνης, που είχαν στα χέρια τους το 73% της τοπικής οικονομίας, βιοτεχνίας, εμπορίου κτλ. Δυστυχώς, όπως ευστόχως επεσήμανε μετά την Επανάσταση του 1821 ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, είμαστε ο μόνος λαός που ελευθερώθηκε χωρίς να απελευθερώσει την θρησκευτική και πολιτική του πρωτεύουσα, ενώ την βασιλεύουσα. Τα λέγει ο Μέτερνιχ αυτά, αλλά το 1928. Αν τα έλεγε από το 21 ή το 22, τότε ίσως φτάναμε εκεί. Πολλοί, ίσως όχι κακοπροαίρετα, αμφισβητούν το αν έγινε γενοκτονία στη Μικρά Ασία. Τέτοια δημοσιεύματα θα διαβάζετε συχνά σε εφημερίδες της σειράς αυτές που πάνε ένα κιλό κάθε Κυριακή, 1,5 για την ακρίβεια. Ως γενοκτονία έκρινε προετών την εξόντωση και τον ξεριζωμό των ποντίων η Ελληνική Βουλή, και το σχετικό ψήφισμα φέρει την υπογραφή κάποιου Προέδρου της Δημοκρατίας μας. Αλλά η γενοκτονία δεν αφορά μόνο στον Πόντο, αλλά και σε όλη τη Μικρά Ασία. Οφείλω να πω ότι όσοι σφαγιάστηκαν στον Πόντο, σφαγιάστηκαν και στην Ιωνία. Και αν η Ελληνική Βουλή ήταν αντάξια της ιστορικής αποστολής, δεν θα έπρεπε να μιλήσει μόνο για γενοκτονία των Ποντίων, αλλά για γενοκτονία και των Ανατολικών Θρακιωτών, Ανατολικοθρακιωτών, και για τον πληθυσμό της Ιωνίας, της Πισιδίας κτλ. Αλλά η γενοκτονία δεν περιορίζεται μόνο στους Έλληνες. Αφορά και στους Αρμενίους και σε άλλους λαούς, όπως τους δυστυχείς Κυρκασίους και τους χριστιανούς Ασσυρίους. Σας λέγω μόνο τούτο. 400 Κυρκάσιοι υπείς ακολούθησαν τον ελληνικό στρατό, διότι πολέμησαν παρά το πλευρό τους. Και εντός των προσεχών μηνών θα γίνει μια σεμνή τελετή για να τιμηθούν και οι σφαγιαστέντες Ορθόδοξοι Ασσύριοι που έχουν βρει καταφύγιο στην πατρίδα μας, και θα μου κάνουν την υψηλή τιμή φέτος να είμαι εγώ ομιλητής. Αγαπητοί μου, γενοκτονία σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ
Δεν είναι μόνον ο αφανισμός, η εξόντωση, ο σφαγιασμός, είναι και ο ξεριζωμός από την πατρίδα. Και στη δική μου εκτίμηση γενοκτονία είναι και η απάλληψη της ελληνικής μνήμης και παρουσίας από το έδαφος της Μικράς Ασίας, το λίκνο του ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα δημιουργήματα των προγόνων μας, τώρα και τα πνευματικά όπως τα ομηρικά έπι, ακόμα και χριστιανικά μνημεία, εμφανίζονται στους ανίδεους τουρίστες σαν τουρκικά. Ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσια γράφτηκε από κάποιον Ομέρ, ότι αυτές τις εκκλησίες, τις λαμπρές τις έφτιαξαν Τούρκοι, άλλοτε χριστιανοί και άλλα φεδρά, αλλά τουριστικός εποφελή. Τουριστικός εποφελή. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η τύχη του ελληνικού πληθυσμού αν έμενε στη Μικρά Ασία. Αλλά έχοντας υπόψη της από το 1895, παρακαλώ κρατήστε την χρονολογία, 1895 υποδείξεις της γερμανικής ηγεσίας, ιδίως του θεωρητικού και αρχιτέκτονα του ελληνικού αφανισμού, του Λίμαν φον Σαντέρς, εύλογα μπορώ να υποθέσω ότι η τύχη των Ελλήνων θα ήταν όμοια με αυτή των καβαφικών τρόων, δηλαδή μια καταδίκη γραπτή. Σας λέγω απλά ότι ο Λίμαν φον Σαντέρς είχε δηλώσει στους Τούρκους με μια όντως γερμανική απλότητα και καθαρότητα. Δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσετε κράτος εάν δεν αφανιστούν αυτά τα δυναμικά μειονοτικά στοιχεία οι Έλληνες και οι Αρμένοι. Και μετά από μερικά χρόνια που έκανε μια επίσκεψη, είπε σε έναν Τούρκο βαλί, δεν περίμενα να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που να μιλάνε ελληνικά. Και ο βαλής του είπε ότι το λάθος αυτό θα διορθωθεί και διορθώθηκε. Μπορώ ακόμη να το υποθέσω από όσα έγιναν τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1955 στην πόλη, από αυτά που ξανά έγιναν το 1964 πάλι στην πόλη και ακολούθως στην Ύμβρο, στην Τένεδο, στα νησιά της Προποντίδος και από αυτά που έγιναν στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Αλλά για να επανέλθουμε στον πόλεμο της Μικράς Ασίας, μπορώ να το υποθέσω ακόμη και από ό,τι έγινε με τα περίφημα αμελεταμπουρού, τα τάγματα εργασίας που σχηματίστηκαν μετά την εμπλοκή της Τουρκίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου στα τάγματα αυτά με το πρόσχημα της στρατεύσεως αφανίστηκε ο ανθός του μικρασιατικού ελληνισμού. Υπολογίζεται ότι από το 1914 ως το 1918 που τελείωσε ο πόλεμος, 250.000 Ελληνόπουλα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης αφανίστηκαν στα μελέ ταμπουρού. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι ο διωγμός, βέβαια ο οικονομικός έχει αρχίσει από το 1895, ο διωγμός ως συστηματικός οβίος είχε αρχίσει από την στιγμή που άρχισαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η Ελλάδα μπήκε στο πλευρό των συμμάχων στη Βαλκανική Συμμαχία, δηλαδή από τις 5 Οκτωβρίου του 1912. Και πάλι ξαναθέτω το ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν πράξη γενοκτονία στα μελέ ταμπουρού? Όποιος διαβάσει τα όσα γράφω για την εξόντωση των κατοίκων της Φωκαίας, η οποία έγινε πριν πάει ο ελληνικός στρατός εκεί, και της Αμισού Ξαμσούντος, που άρχισε πάλι πριν πάει ο ελληνικός στρατός εκεί, ας βάλει το χέρι στην καρδιά και ας μιλήσει ειλικρινά. Ήσαν χειρότερα αυτά που διέπραξαν σε εμάς οι Γερμανοί χιτλερικοί, ή μήπως οι Κεμαλικοί υπήρξαν δάσκαλοι των χιτλερικών? Η μικρασιατική εκστρατεία, καλώς εξεταζόμενη, είναι μία απέραντη νεκρολογία. Δεν υπάρχει σπίτι στην παλιά Ελλάδα, δεν υπάρχει σπίτι μικρασιατικό που να μην είχε ένα και δύο και τρεις και τέσσερις νεκρούς.
Εάν επισκεφτείτε τον βραχότοπο που λέγεται πατρίδα μου και δείτε τα ηρώα, θα δείτε σαν κατοίκητα χωριά σήμερα να έχουν 12 μέχρι και 30 νεκρούς που είναι χαμένοι, έχουν αφήσει τα κόκαλά τους στην Μικρά Ασία. Δεν πρόκειται να πω λόγο βαρύ για τον ελληνικό στρατό. Παρά το διχασμό που ήταν η κύρια αιτία της ήττας, γιατί στον πόλεμο αυτό πήγαμε εις διπλούν διχασμένοι, έκανε στρατιωτικά επιτεύγματα που εάν δεν είχε λήξει τόσο θλιβερά η εκστρατεία θα ανήκαν στις χρυσές σελίδες της πολεμικής μας ιστορίας. Έτσι και επισκεφτείτε σήμερα το Καλε Γκρότο, αυτό το φυσικό φρούριο που προτάσσεται είναι πρώτης αγκύρας, και αφού βέβαια θα το ανεβείτε με αυτοκίνητο, θα εκπλαγείτε ομολογουμένως εάν σκεφτείτε ότι αυτό το βράχινο φρούριο το κατέλαβαν τα ευζωνικά μας τμήματα εντός 2 ημερών με εφόπλου λόγχη. Και εμείς υποφέρουμε σήμερα που το επισκεπτόμεθα με αυτοκίνητο. Ήταν όμως ανθρώπινο η αντοχή του να εξαντληθεί και σε κάποια στιγμή το πέρα από τις αριθμητικές και ανεφοδιαστικές του δυνατότητες ευρύ μέτωπο να διασπαστεί και ο στρατός αλλού άταχτα και αλλού τακτικά να αρχίσει την υποχώρηση που εξελίχθηκε σε αποχώρηση. Μαζί με τον αποχωρούντα στρατό χιλιάδες πρόσφυγες άρχισαν να σειραίουν στα παράλια και να προσπαθούν με κάθε πλωτό μέσο να διαφύγουν προς την Ελλάδα. Τότε σφαγιάστηκαν ή πνίγηκαν χιλιάδες. Δεν θα σταθώ στις υπουργοπαιδικές συγγραφικές φεδρότητες από σεβασμό προς το εκλεκτό κοινό που μου κάνει την τιμή να με ακούει. Θα κάνω ένα μεγάλο άλμα πάνω από το απερίγραπτο αυτό δράμα και θα έρθω στα μετά την υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης στις 24 Ιουλίου του 1923. Ήδη είχε προηγηθεί το πρωτόκολλο της ανταλλαγής. Υπολογίζεται ότι 1.300.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν μέσα σε λίγους μήνες στο Μητροπολιτικό έδαφος. Χιλιάδες άλλοι είχαν εγκατασταθεί πιο πριν. Υπολογίζεται ότι ήσαν 300.000 αυτοί που είχαν φύγει πρώτης καταστροφής. Δεν μου άρεσε ποτέ ο όρος πρόσφυγες. Τον θεωρούσα προσβλητικό. Χρησιμοποιήθηκε όμως για λόγους πολιτικούς. Διότι πρόσφυγς από το ρήμα προσφεύγω σημαίνει τον άνθρωπο που έχει δικαίωμα κάπου να προσφύγει. Παραδείγματος χάρη σε ένα διεθνές δικαστήριο για να διεκδικήσει τα δίκαιά του. Παρόλο που τα δίκαια των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας καταπατήθηκαν ιχτρά. Ωστόσο, η καραβοτσακισμένη Ελλάδα, σαν πονεμένη μάνα, βρήκε τον τρόπο και τον τόπο να τους περιθάλψει στοργικά. Τότε είναι που ο μεγάλος μας Παλαμάς έγραψε το περίφημο «Μία είναι η πατρίδα και των αιμάτων και των δραμάτων». Ένας ξένος, ο Νόουλαν, που είχε την επίβλεψη της περιθάλψης των προσφύγων της ξένης βοηθείας κτλ, λέει ότι είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Μέσα σε 2,5 χρόνια σημειώθηκε ένα θαύμα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μπόρεσαν και εξασφάλισαν στέγη, δουλειά, περίθαλψη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έλειψαν κάποιες τριβές και προστριβές ανθρώπινο είναι. Το δράμα της Μικράς Ασίας είναι το μεγαλύτερο τραύμα της ελληνικής ιστορίας. Αλλά για τούτη την τραυματική εμπειρία ίσχυσε ο στίχος του Σολομού. Το χάσμα πανιξοσεισμός σκεπάστηκε με άνθη. Δεν ωραιοποιώ, αλλά δεν ανέχομαι τον συγγραφικό κλαθμυρισμό, τη συγγραφική μιζέρια.
διότι πολλοί που γράφουν για τον ξεριζωμό μένουν μόνον σε αυτό και σαν απόφευκτα δεινά και δεν βλέπουν τον νέο ριζωμό, το νέο ανθοβόλημα, τη νέα καρποφορία. Και ακόμη δεν βλέπουν ότι ο ερχομός των προσφύγων υπήρξε γλιτωμός για τη Μακεδονία και το μικρό τμήμα της Θράκης που διασώσαμε. Γλιτωμός από τη βουλγαρική βουλημία, το προσφυγικό στοιχείο. Δεν έγινε παθητικό παρασιτικό στοιχείο, έγινε η βασικότερη δύναμη προόδου του ελληνικού κράτους. Κυρίως δεν προλεταριοποιήθηκε με την έννοια του Λούμπεν προλεταριάτου. Δεν αλυτοποιήθηκε. Δεν υπήρξε περίπτωση πρόσφυγα ζητιανού. Και κάτι βασικό. Οι πρόσφυγες με την δική τους πραότητα εκάλυψαν τη δική μας αγριότητα. Έχουν το μικρότερο ποσοστό εγκληματικότητας. Επαναλαμβάνω, με τη δική τους πραότητα εκάλυψαν τη δική μας αγριότητα. Δεν είμαστε μόνον εμείς οι μανιάτες, οι κριτικοί, οι κεφαλονίτες, παιδιά του διαβόλου, και εσείς οι κατερινιώτες έχετε τον δικό σας δυναμισμό, έχετε γεννήσει ληστές και γενναίες ληστών κτλ. Ήρθαν οι πρόσφυγες και κάπως καταλάγιασαν, ημέρωσαν τα ήθη μας. Ούτε με τον ερχομό του προσφυγικού πληθυσμού, επαναλαμβάνω, αυξήθηκε η εγκληματικότητα. Απέναντίας αυξήθηκε η παραγωγικότητα, ακόμη και στον τομέα των γεννήσεων. Παρότι ως Μανιάτης είμαι τοπικιστής, ωστόσο ως ιστορικός οφείλω να ομολογήσω ότι ο προσφυγικός κόσμος υπήρξε η ατμομηχανή της προόδου της σύγχρονης Ελλάδος. Πριν από την άφιξη των προσφύγων η Ελλάς ήταν Βαλκάνια. Μετά την άφιξη των προσφύγων άρχισε να γίνεται Ευρώπη με την καλή έννοια που είχε κάποτε ο όρος και όχι με την συχαμερή έννοια που τίνει να πάρει σήμερα. Διότι η σημερινή Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη του Γκο, του Θερβάντες, του Γκέτε. Έχει περισσότερη σχέση με την Ευρώπη του Γκέμπελς. Αυτό δεν σημαίνει πως χάθηκαν οι συναισθηματικοί και πνευματικοί δεσμοί με τις αλυσμόνητες πατρίδες που κάποιοι ανεμολίως, αφελώς, βιάστηκαν να ονομάσουν χαμένες πατρίδες. Οι πατρίδες ποτέ δεν χάνονται όταν τις έχουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Οι πατρίδες χάνονται όταν τις ξεχνάμε. Και οι πατρίδες είναι εδώ όπου είναι και οι άνθρωποι. Αν αγαπητοί μου κοιτάξετε το χάρτη της σημερινής Ελλάδος, θα δείτε σε όλη την έκτασή της να κυριαρχεί ο επιθετικός προσδιορισμός νέος νέα που προσκολάται σε πόλεις, χωριά, συνοικίες. Αφήνω πια τους δρόμους. Συγκεκριμενοποιώ, μνημονεύοντας τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, Βόλου και Αττικής, τη Νέα Μάκρη, τη Νέα Κύο, τα Νέα Μουδανιά, τη Νέα Μενεμένη, τη Νέα Πέραμο, τη Νέα Σάντα, τη Νέα Νικομίδια και πλήθος άλλα, είναι σαν να κάνω ένα μνημόσυνο στις αλυσμόνητες πατρίδες. Όλες αυτές οι ονομασίες δεν διασώζουν απλώς τη μνήμη, διασώζουν και την ελπίδα. Γιατί όποιος ξέρει από πού ήρθε, ξέρει με του καιρού το γύρισμα και πού να ξαναγυρίσει. Ελπίζω και εύχομαι ειρηνικά. Κάποιος σκεπτικιστής θα μπορούσε να μου καταλογίσει πίστη σε ουτοπίες και θαυματοποιίες. Αλλά, αγαπητοί μου, αν θαύματα γίνονταν στο παρελθόν, γιατί να μην γίνουν και στο μέλλον. Εξάλλου, ποτέ άλλοτε οι ουτοπίες δεν γίνονταν τόσο γρήγορα τόπος όσο στην εποχή μας. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από καταγραφή συμβάντων που σε κάποια χρονική στιγμή θεωρούνταν ανέφικτα και ανέλπιστα. Λέω γερό Κολοκοτρώνης.
στα ενθυμήματά του, στα απομνημονεύματά του. Όταν ξεκινήσαμε την Επανάσταση, όλοι μας έλεγαν τρελούς. Όταν όμως απελευθερωθήκαμε, όλοι μας έλεγαν γνωστικούς. Αγαπητοί μου, όλα γίνονται αρκεί να είμαστε ρεαλιστές και να επιδιώκουμε το ανέφικτο, όπως συμβούλευε ο μεγάλος Γερμανός ποιητής ο Μπρέχτ. Η Ρωμανία κι αν πέρασε, αθή και φέρει κι άλλο, επιμένω να τραγουδούν οι πόντιοι και ο επιμένω νικά. Το γεγονός ότι 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, καθημαγμένοι και λαϊλατημένοι κυρίως εσωτερικά, μπόρεσαν μέσα σε μια δεκαετία να δημιουργήσουν μια νέα αιστεία και να δώσουν στη δική μας πατρίδα δύναμη από τη δική τους δύναμη, είναι ενδεικτικό των δυνατοτήτων του ελληνισμού. Και από αυτό πρέπει να πάρουμε παράδειγμα εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μας έφερε στην αθλειότητα εκείνων των ημερών. Το θλιβερό παρόν δεν προϊονίζεται πάντα ένα θλιβερό μέλλον. Η χαραυγή έρχεται μετά από το πιο βαθύ σκοτάδι της νυχτός. Δεν είναι λόγος δικός μου, είναι λόγος του γέρου του Μοριά. Η σημερινή κάμψη του ελληνισμού, και δεν εννοώ την οικονομική, είναι περισσότερο και από πολιτική κάμψη, κάμψη πνευματική και ηθική. Και είχα τη χαρά σήμερα να το διαβάσω αυτό σε ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει ο εκλεκτός μου φίλος, ο κύριος Δήμινας, ο οποίος συνιστά το στόμεν καλός. Αλλά εμείς ενδιαφερόμεθα μέχρι τώρα για το τρόμεν καλός και όχι για το στόμεν καλός. Γι' αυτό φάγαμε την κατακεφαλιά από το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαφαίνονται σημεία ανακάμψεως. Ακόμη και ένα τμήμα της νεολαίας έπαψε να συγκινείται από τα καταναλωτικά και κομματικά ιδανικά και άρχισε να συγκινείται και να δονείται από πατριωτικά ιδεώδη. Έστω και στα θολά ψάχνει να βρει μια νέα ιδεολογία εθνικής περισυλλογής και συνοχής. Όμως για να το κατορθώσει αυτό πρέπει να ξέρει, να γνωρίζει το χθες, να γνωρίζει από τι δρόμους πέρασαν και μάτωσαν τα πόδια και την ψυχή τους οι γονείς, κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες της. Σε αυτούς τους νέους που αποτελούν την χρυσή ελπίδα του αύριο αφιερώνονται οι λόγοι αυτοί. Στους δύσκολους καιρούς που περνάνε, ας θυμηθούν το τι πέρασαν και το πώς δούλεψαν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Εδώ έχω μία σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες που δίνουν το δράμα των προσφύγων όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και είναι φωτογραφίες οι οποίες έχουν πάρθει από όλα τα μέρη του ελλαδικού χώρου, από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, διότι και στην Κρήτη εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες και είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το θαύμα των Αρχανών με την εκπληκτική αμπελοκαλλιέργεια που έκανε τις Αρχάνες να είναι τόπος ευλογημένος. Αυτοί οι ξεριζωμένοι, Θρακιώτες και Μικρασιάτες, χάρη στον όγκο τους, την φιλοπονία, το φιλοπρόοδο και συνεργατικό πνεύμα τους, μετέτρεψαν την τραγωδία σε δημιουργία. Έκαναν το δράμα θαύμα. Επούλωσαν πληθυσμιακά κενά και έκλεισαν με την παρουσία τους παλιά ανοιχτά θέματα, έστω κι αν αυτά τεχνιέντος ξανανοίγουν. Πιο συγκεκριμένα, πυκνώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός που είχε απελπιστικά μειωθεί λόγω των πολεμικών περιπετειών της δεκαετίας 1912-1922. Αυτό περισσότερο ενδιαφέρει τη Μακεδονία και τη Θράκη, μιας και το μακεδονικό και το θρακικό ήταν και τότε όπως και σήμερα στο μάτι του κυκλώνα. Ο κύριος όγκος των προσφύγων, περίπου 700.000, εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία, στη Θράκη και στις παρυφές των μεγάλων πόλεων. Οι πρόσφυγες, παρόλο που δεν ήσαν όλοι αγροτικής προελεύσεως, μόνο το 43% είχε σχέση με την αγροτική οικονομία, αξιοποίησαν τις προαναφερθήσεις περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μέσα σε μία δεκαετία τις μετέτρεψαν σε Ελδοράδο.
επιδόθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα στην κάπνο καλλιέργεια, στη βάμβακο καλλιέργεια και έκαναν ειδικά αυτό το σήμερα διοκόμενο φυτό, ενώ τον καπνό, πραγματικό χρυσάφι. Ως τα παιδικά μου χρόνια στην Καβάλα, άκουγες τις γυναίκες να λένε «Με καμάρι η κόρη μου παντρεύτηκε καπνεργάτη». Διότι ο καπνεργάτης ήταν ένα πολύ τιμητικό και καλά αμοιβόμενο επάγγελμα. Παράλληλα επλούτησαν τη γεωργία μας με νέες ιδέες περί καλλιεργίας, με νέες ποικιλίες προϊόντων και με νέα προϊόντα. Θα σας πω κάτι προσωπικό. Όταν ήμουν στρατιώτης στο νομό Φλωρίνη, στα βουνά της Φλόρινας, ποτέ στη Φλόρινα ούτε μισή ώρα, σε μία άδεια κατέβηκα στην Έδεσα και βρήκα σε ένα παγκάκι έναν κλωσάρ, δηλαδή έναν αλυτόβιο, έναν περιθωριακό τύπο. Ήταν ο περίφημος Χαρτομαζίδης. Ο άνθρωπος που από τον πόντο, αλλά όχι τον πόντο της Μικράς Ασίας, αλλά απέναντι της Ρωσίας, έφερε την πρόοδο στην Έδεσα, είναι αυτός που δημιούργησε το πρώτο εργοστάσιο Ξυλίας, είναι αυτός που δημιούργησε τον πρώτο κινηματογράφο, είναι αυτός που δημιούργησε το πρώτο μουσείο της Πέλλας, συνέλεξε τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα και επιπλέον εδίδαξε την καλλιέργεια του Ροδακίνου που έγινε ο πλούτος της Έδεσας. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε, επαναλαμβάνω, σε κάποιο παγκάκι. Του αφιέρωσα κάποτε στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δισέλιδο αναφερόμενο σε όλη την περιπετειώδη και τραγική ζωή του. Αλλά κυρίως και επιμένω σε αυτό, οι πρόσφυγες θωράκισαν αμυντικά τη Βόρειο Ελλάδα και αφαίρεσαν λόγω του όγκου τους κάθε σοβαρή απόπειρα ανακινήσεως του μακεδονικού και του θρακικού ζητήματος, παρόλο που η δράση μεμονωμένων κομιτατζίδων δεν έπαυσε μέχρι το 1928 και μην εκπλήτεστε σε αυτό. Είχα κάνει προετών μια ανακοίνωση στην Ελασσόνα και μιλούσα για τη δράση των κομιτατζίδων οι οποίοι έφταναν παρακαλώ άχρη Λαμίας. Πολλοί συνελαμβάνοντο και οδηγούντο στην εξορία, στα Κύθυρα. Και επειδή η Βουλγαρία επισήμως διαμαρτυρήθηκε για την κακοποίησή τους, ήρθε Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών στα Κύθυρα και ήλεγξε την κατάστασή τους. Όλους τους βρήκε υπέρβαρους, διότι όλοι έτρωγαν 3 φορές την ημέρα. Προσθέτω και κάτι που δεν είχε προσεχθεί από τους ιστορικούς. Και εδώ παρακαλώ προσέξατε με. Η Νότιος Ελλάς, λόγω των συνεχών πολέμων, μιας δεκαετίας είχε αποδεκατιστεί από ανδρικό πληθυσμό. Δεν εννοώ ότι όλοι είχαν σκοτωθεί. Αλλά όταν ήταν 10 χρόνια στο στρατό, φυσικό ήταν να μην γεννιούνται στα χωριά και στις πόλεις παιδιά. Οι νέες μαραίνονταν ανύπαντρες. Όσοι αγαπάτε την ποιήση την παλιά και διαβάσετε Ουράνι, θα δείτε με τι πονογράφει για τις ανύπαντρες κοπέλες της επαρχίας. Ως ένα βαθμό το πρόβλημα αυτό το έλυσε η άφιξη των προσφύγων. Μετά το 1923 σε κάθε πολιτεία είχαμε ρεκόρ γεννήσεων. Μέσα σε μία δεκαετία η Ελλάς είχε καλύψει πλήρως τα πληθυσμιακά της κενά. Πέρα τούτου οι πρόσφυγες έφεραν ένα προοδευτικό κοινωνικό πνεύμα που τους έκανε πρωτοπόρους σε κοινωνικούς αγώνες, στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Έφεραν ακόμη το πνεύμα του κοινοτισμού και της συνεργατικής οργανώσεως. Γι' αυτό άλλωστε η συνεργατική και συνεταιριστική οργάνωση αναπτύχθηκε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στις περιοχές των προσφύγων ή εκεί όπου το προσφυγικό στοιχείο είχε ισχυρή αριθμητική παρουσία. Ομοίως και η τοπική αυτοδιοίκηση απέδωσε περισσότερο όταν πέρασε σε χέρια προσφύγων. Λέγω ενδεικτικά ότι όλοι οι Δήμοι Πέριξ του Πειραιά
και των Αθηνών, ως τη δεκαετία του 60 ήταν σε χέρια προσφύγων. Και οφείλω να σας πω ότι στους Δήμους Πέριξ των Αθηνών υπήρχε αποχετευτικό σύστημα, παραδείγματος χάρη Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, όταν αυτό δεν υπήρχε στην πόλη, στο Δήμο των Αθηνών. Σε ό,τι αφορά στον πολιτιστικό τομέα, αρκεί τούτο να πω. Οι πρόσφυγες διαθέτουν τους περισσότερους πολιτιστικούς συλλόγους, τα περισσότερα πολιτιστικά κέντρα, τις περισσότερες πνευματικές εστίες, τις περισσότερες χοροδίες και τις περισσότερες μελέτες συγκριτικά με τους Έλληνες των λοιπόν περιοχών της πατρίδος μας. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω για πόλεις, χωριό της Μικράς Ασίας που να μην έχει τη δική του γραπτή ιστορία. Οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ αισθάνθηκαν την ανάγκη να γράψουν την ιστορία του χωριού τους. Εδώ και ένα χρόνο έχω μιλήσει για την ιστορία του Εγκλεζονησιού. Το ξέρετε? Ένα νησάκι σαν ψήρα είναι μπροστά στη Σμύρνη. Έχει ωραίο σύλλογο στη Νέα Ιωνία του Βόλου, το Εγκλεζονήσι. Έχω μιλήσει για το Μελί. Το ξέρετε? Οι περισσότεροι μελιώτες είναι στις Ινούσες και στα Μέγαρα. Και την εβδομάδα αυτή θα μιλήσω για το Σευδίκαιοι, το Αγαποχώρι, ένα πανέμορφο χωριό που είναι κοντά στη Σμύρνη. Σήμερα είναι κολλητά πλέον στη Σμύρνη. Όχι, είναι βορείως στη Σμύρνη, προς τα βουνά επάνω, και κάποτε στα μέρη εκείνα, επειδή είχε πάρα πολύ κυνήγι, οι Σευδίκαιλίδες ήταν και φοβεροί κυνηγοί. Και εξαιρετικοί γλετζέδες, Σευδάς βέβαια. Σήμερα έχει άλλη ονομασία. Και σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τομέα, παρακαλώ προσέξατε με εδώ, έδωσαν μια ευρωστία στην εκκλησία μας, μεγάλα θρησκευτικά κεφάλαια. Για δύο λεπτά. Μετά την πτώση της δικτατορίας, όλοι γίναμε αντιστασιακοί. Είτε για τα χρόνια της κατοχής, είτε για τα χρόνια της δικτατορίας. Αλλά ξεχάσαμε ότι ο πρώτος αντιστασιακός ήταν ο μεγάλος, εκείνος, Μητροπολίτης Τραπεζούντος και τότε στην κατοχή Αθηνών, ο Χρύσανθος, ο οποίος δέχτηκε στο γραφείο του τον γερμανό διοικητή, αλλά δεν τον δέχτηκε καθιστός, τον δέχτηκε όρθιο για να μην καθίσει ο Γερμανός κάτω. Και όταν ο Γερμανός του ζήτησε να ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση, του είπε: «Πώς τολμάτε, κύριε? Ήρθατε ως κατακτητές και μου ζητάτε να ορκίσω μια κυβέρνηση δική σας? Περάστε έξω». Αυτός είναι ο πρώτος αντιστασιακός. Φυσικά πήρε δρόμο μετά. Αλλά ο Γερμανός το πήρε, το μάθημά του. Μας έδωσαν μεγάλα, επαναλαμβάνω, θρησκευτικά κεφάλαια. Δημιούργησαν περικαλείς ναούς σε βυζαντινή και όχι σε δικητικίζουσα γραμμή. Η ψαλτική και η εικονογραφία επανασυνδέθηκαν με τη βυζαντινή μας παράδοση και έφυγαν από τις εκκλησίες οι φραγκοπαναγές, όπως τις έλεγε ο μακαριστός Φώτιος Κόντογλου. Έφυγε και το κανταδόρικο ψεύτο ψαλτικό στοιχείο που έκανε τις εκκλησίες να θυμίσουν ταβέρνες της πλάκας. Εννοώ την παλιά συνοικία των Αθηνών. Είναι αμφίβολο αν το ελληνικό κράτος με την οικονομική και πληθυσμιακή αφέμαξη που υπέστη από το 1897, από τον Αττική πόλεμο το 1997 ως το 1922, θα μπορούσε να ανορθωθεί τόσο γρήγορα χωρίς το προσφυγικό στοιχείο. Βέβαια το προσφυγικό υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα της προπολεμικής Ελλάδος. Πρόβλημα όμως που έδωσε λύσεις σε άπειρα προβλήματα της Ελλάδος. Είπα πρόσφατα σε μια τηλεοπτική μου παρουσία από τις ελάχιστες που κάνω στον παρόντα καιρό. Το πρόβλημα δεν είναι τα προβλήματα.
Το πρόβλημα είναι να μπορείς να δώσεις λύση στο πρόβλημα. Τώρα όλοι μας μιλάνε στην τηλεοψία για τα προβλήματα. Για λύσεις μόνο δεν μας μιλάνε. Οι πρόσφυγες ήταν πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό έδωσε λύση σε αναρρύθμιτα άλλα προβλήματα. Χάρη στους πρόσφυγες η Ελλάς δημιούργησε μια σφριγώσα άλλοτε βιομηχανία και βιοτεχνία που ήταν αποκλειστικά ελληνική δημιουργία. Για πείτε μου τώρα μια ελληνική βιομηχανία. Η προσφυγιά έδωσε άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια. Μέσα σε μια δεκαετία στα μεγάλα αστικά κέντρα οι προσφυγικοί συνοικισμοί είχαν μετατραπεί σε αξιόλογες βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές όπως η Νέα Ιωνία της Αττικής, η οποία ήταν η πρώτη στην υφαντουργία, στην υματουργία και στην κατασκευή υφασμάτων. Αλλά και του Βόλου η Νέα Ιωνία ήταν και αυτή μια ακμαία βιομηχανική περιοχή. Όπως επίσης τον Παρουτάδικο, τον Ινε Γάλεο, όπου εκεί ο περίφημος Ποδοσάκης είχε δημιουργήσει το ρουρ της Ελλάδος. Όπως η Δραπετσόνα και άλλα μέρη. Παράλληλα οι πρόσφυγες έφεραν ένα αξιόλογο επιχειρηματικό κεφάλαιο με κορυφαίο, επαναλαμβάνω, τον πρόδρομο Ποδοσάκη και εμπόρους με κορυφαία την οικογένεια Δραγώνα που έδωσαν οικονομική άνθηση στη χώρα μας. Αρκεί να υπογραμμίσω ότι μέχρι τη δεκαετία του 60 το εμπορικό κέντρο των Αθηνών είχε περιέλθει σε χέρια εμπόρων προσφύγων, κυρίως Σμυρνιών. Και επειδή εγώ σπούδασα ως μαθητής και φοιτητής εργαζόμενος, είχα εργαστεί αποκλειστικά σε καταστήματα Σμυρνιών, του Κολάρου και του Δραγώνα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι την άφιξη των προσφύγων εμπόρων, η Αιώλου και η Σταδίου ήταν υπό τον έλεγχο Αρκάδων και Διγορτινίων. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για πολύ έξυπνους ανθρώπους στην Πελοπόννησο λέμε Αρκάς και Διγορτίνιος. Μέσα σε 3-4 χρόνια οι δύο δρόμοι πέρασαν στην κυριαρχία των Σμυρνιών και έμεινε σαν δείγμα μόνο το μεγάλο κατάστημα των αδελφών Λαμπρόπουλου. Απέναντί του ήταν ο Μιχαηλίδης, πιο πέρα Αποστόλου και πιο πέρα ήταν η σειρά των καταστημάτων της οικογένειας Δραγώνα. Ήταν δύο οι οικογένειες Δραγώνα που είχαν κολλητά τα καταστήματά τους. Εγώ είχα εργαστεί στον μικρό. Ακόμη οι πρόσφυγες έφεραν σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κεφάλαιο, εκατοντάδες συγγραφείς, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες. Πώς να ξεχάσει κανείς την προσφορά ενός Καραθεοδωρή και ενός Ιωακίμογλου και μουσικούς φυσικά, οι οποίοι αιματοδότησαν την ανεμική, πνευματική και καλλιτεχνική μας ζωή. Επιπλέον το δράμα της καταστροφής τροφοδότησε μέχρι σήμερα τομείς της τέχνης, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, αλλά και τη λογοτεχνία μας, ακόμη και τον κινηματογράφο, που ωστόσο δεν μας έδωσε έργο αντάξιο του δράματος, όπως η λογοτεχνία. Και εδώ επιτρέψατε μου να είμαι μεμπτικός. Εγώ δεν θα καθίσω να κατηγορήσω τους Εβραίους για αυτό που κάνουν. Είδατε όμως πώς προβάλλουν μέσω του κινηματογράφου το ολοκαύτωμά τους. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό, εννοώ κινηματογραφικά. Εννοώ κινηματογραφικά. Η λογοτεχνία ωστόσο στάθηκε στο ύψος της. Θυμίζω προχείρως τα βιβλία του Ηλία Βενέζη, του Στρατιμίρη Βίλη, του Στρατή Δούκα, της Μαρίας Ιορδανίδου, της Διδούς Σωτηρίου, της Εύας Βλάμη, του Φώτη Κόντογλου και πλήθος άλλων. Αλλά και το λαϊκό προσφυγικό στοιχείο, αγροτικό και αστικό, έφερε μαζί του και τον λαϊκό πολιτισμό του που ενσωματώθηκε στα εντόπια λαϊκά πολιτιστικά στοιχεία και έδωσε ανυπέρβλητα δείγματα μουσικής δημιουργίας που ενέπνευσαν μεγάλους επώνυμους καλλιτέχνες όπως τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Μούτσι, τον Ξαρχάκο και άλλους και πήρατε δείγμα από το τρίτο άσμα το οποίο ακούσατε. Και ακόμη δεν πρέπει να λησμονείτε ότι ο θεμελιωτής της έντεχνης εθνικής μας μουσικής, ο Μανώλης Καλομύρης,
ήταν μικρασιάτης, όπως μικρασιάτες ήταν πλήστοι άλλοι. Και αν η δική μου γενιά και οι κάπως παλαιότεροι έμαθαν να διαβάζουν, να ακούνε μουσική, αυτό εν πολύς οφείλεται στην Κωνσταντινοπολίτισσα, την Σπανούδη, οι οποίοι με τις αξιόλογες κριτικές και αναλύσεις της μας έμαθε πώς να ακούμε κλασική μουσική. Για το λόγο αυτό θεωρώ προσβλητικό το να λέγεται, και μάλιστα από βαρύγδουπους μελέτητες, ότι οι πρόσφυγες τάχα είναι αυτοί που έφεραν τα χασικλίδικα τραγούδια στην Ελλάδα. Οι πρόσφυγες έφεραν την πρόοδο και στο μουσικό μας πολιτισμό. Όσο για το χασίς και τα χασικλίδικα, αυτά ήσαν γνωστά στην Ελλάδα από πολύ παλιά. Μνημονεύονται και σε άπειρα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, ο οποίος μας άφησε χρόνους πριν από 100 χρόνια στις 3 Ιανουαρίου του 1911. Φέτος έχουμε 100 χρόνια από την θανήτου. Ευελπιστώ ότι η Εκκλησία μας, η Πολιτεία μας, η Ακαδημία μας, τα Πανεπιστήμια μας θα το θυμηθούν και κάτι θα κάνουν γι' αυτόν. Απλώς προσθέτω, οι τραγικές συνθήκες ζωής επαύξησαν τη χρήση του χασίς. Κι όσο για τα ρεμπέτικα και τα συναφή, έχω να πω τούτο μόνο. Είναι τραγούδια και χορή ενός άλλοτε ενιαίου πολιτιστικού χώρου, όσο για τους βιρτουόζους του είδους. Τα πρωτεία δεν τα κρατά η Μικρά Ασία, τα κρατούν τα Τρίκαλα με κορυφαίο τον Τσιτσάνι, η Σύρος με κορυφαίο τον Βαμβακάρη και ο Βόλος με κορυφαίο τον Γιώργο Μητσάκη. Αλλά και ως προς τον όρο χασικλίδικα ριζικά διαφωνώ. Βέβαια δεν είναι όλα σεμνά όσα άδονται. Πολύ περισσότερο δεν είναι τουρκικά. Και ο πρώτος που το επεσήμανε αυτό είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με το περίφημο δίηγμα του, που εγώ το θεωρώ αριστούργημά του, ο ξεπεσμένος δερβίσης. Παρακαλώ, επειδή φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από το θάνατό του, διαβάστε εις μνήμην του ένα είδος μνημόσυνου, αυτό τον ξεπεσμένο δερβίση, για να δείτε τον ύμνο τον οποίο πλέκει ο Παπαδιαμάντης σε αυτό που λέγεται αμανές, που παραπέμπει στο φρυγιστή και λυγιστή όπως λέγει, και που οι κολόνες του θυσίου, σαν άκουγαν τα λόγια του ξεπεσμένου δερβίση, ένιωθαν ότι κάποτε σε παλιά εποχή τα είχαν ξανακούσει. Ήμουν φοιτητής όταν έγραψα πως ο λεγόμενος χασάπικος, τον οποίο θεωρούσαν πολύ περιθωριακό χορό, ήταν ο μακελάρικος των Βυζαντινών. Όσο για το ζεϊμπέκικο, στο οποίο αφιερώνω 3 και 4 σελίδες στο βιβλίο αυτό, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός, έχω τούτο να πω. Το ζεϊμπέκικο ήκμαζε στην περιοχή του Αηδινίου, νότιο-ανατολικά της Σμύρνης, όπου υπήρχε στα χρόνια της ελληνικής αυτοκρατορίας της Ανατολής το θέμα των Θρακισίων. Το θέμα των Θρακισίων. Λοιπόν, εις τη Θράκια έχουν υπόψη τους οι μελετητές ότι υπήρχε λατρεία του Διός Μπέκους. Διός Μπέκου. Ζεύς Μπέκους. Και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Όσο για τα αποδιδόμενα στους Μικρασιάτες, Σιφετέλια και άλλα κατσιβέλικα, αυτά οφείλω να πω ότι ήταν διαδομένα σε ολόκληρο το βαλκανικό χώρο. Και αν αυτά πήραν έκταση στα χρόνια τα κακορίζικα τα δικά μας, αυτό οφείλεται στον νέο πλουτισμό μας και στη χοντροκοπιά μας και στην έλλειψη ουσιαστικής μουσικής παιδείας στα σχολεία μας. Οφείλω πάντως να πω κάτι προσωπικό. Πρόσφυγες είναι εκείνοι που μου έδειξαν, που με μίλησαν στην κλασική μουσική και μου έδειξαν τον δρόμο της λυρικής. Αλλά ας επανέλθω στην προσφορά των προσφύγων και να επισημάνω κάτι, το οποίο δυστυχώς δεν το έχουν επισημάνει κάποιοι που έπρεπε να το έχουν επισημάνει από καιρό. Διότι δυστυχώς οι λεγόμενες ΠΑΕ έχουν περάσει σε χέρια ανθρώπων που μπορεί να έχουν λεφτά, αλλά έχουν πνευματικό πηλίκον μηδενικό
και ηθικό ανάστημα πολύ χαμηλό. Λοιπόν σας λέγω ότι οι πρόσφυγες πρωτοπόρησαν και στον αθλητικό τομέα. Ίσως δεν σας είναι γνωστό ότι οι αρχαιότερες ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ο Πανιώνιος και ο Απόλλων που μας ήρθαν από την Σμύρνη. Και ακόμη ότι μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν στον ελληνικό αθλητισμό, όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου, δημιουργήθηκαν μετά την άφιξη των προσφύγων. Οι πρόσφυγες, εκτός από το ποδόσφαιρο, έφεραν στην Ελλάδα αυτή πρωτίστως την καλαθοσφαίριση, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το τένις και άλλα αθλήματα. Επίσης, χάρη στις χειραφετημένες προσφυγοπούλες, αρχίζει η ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού. Ως τα χρόνια που ήμουνα παιδί, η μόνη ομάδα που είχε, ας το πούμε, ομάδα γυναικείου αθλητισμού ήταν ο Πανιώνιος. Ήταν ο Πανιώνιος. Διότι αυτή την ομάδα την είχε από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στη Νέα Σμύρνη. Και πού οφείλεται αυτό? Εν πολλής οφείλεται στον έθνο ιερομάρτυρα, Μητροπολίτη Σμύρνης, τον Χρυσόστομο, ο οποίος έθεσε τις βάσεις του αθλητισμού και στη Δράμα και ο οποίος λόγω διωγμού βρέθηκε στη Σμύρνη. Και όταν παρέλασαν ενώπιον του οι μαθητές, κατά τον τρόπο που παρελάβουν οι σημερινοί μας μαθητές, έτσι χλάπα χλούπα μπατάλικα, ο Χρυσόστομος είπε: «Το μάθημα της γυμναστικής θα είναι υποχρεωτικό και θα γίνονται κάθε χρόνο στο τέλος σχολικής χρονιάς γυμναστικές επιδείξεις παρουσία μου». Και τότε εκφωνούσε εκείνους τους περίφημους λόγους σαν επινίκους του Πινδάρου που αποτελούν μνημεία λόγου που κάποτε πρέπει να έρθουν στα χέρια των νεότερων παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αλλά πώς μπορεί το νεότερο παιδί να καταλάβει τους λόγους ενός Χρυσοστόμου όταν αυτά που διδάσκεται από γλωσσική άποψη στο σχολείο μας είναι νιανιά? Και έρχομαι τώρα σε κάτι που αφορά στις κυρίες. Ως προς το λεγόμενο γυναικείο κίνημα, χωρίς φυσικά να υποτιμώ το ρόλο της Καλλιρόης παρέν, μέχρι την άφιξη των προσφύγων, αυτό ήταν μια κίνηση κοσμικών κυριών, ένα κίνημα σαλονιού. Η γυναίκα στην πατρίδα μας αρχίζει να χειραφετείται δυναμικά από τη στιγμή που οι προσφυγοπούλες για να ζήσουν τις οικογένειές τους εκτός από το χωράφι μπαίνουν στις φάμπρικες, εργάζονται σε εργοδοπίας, μετέχουν σε εργατικούς αγώνες, τελεχώνουν, διευθύνουν επιχειρήσεις και ανοίγουν διάπλατα τις πύλες των ανώτατων πνευματικών ιδρυμάτων. Και ακόμη οι γυναίκες αυτές μας έμαθαν να τρώμε. Και να πίνουμε. Εγκαταλείπεται η σχεδόν σπαρτιατική μονοτονία της ελλαδικής κουζίνας και εισβάλλει ορμητικά με την ποικιλία των εδεσμάτων και παρασκευασμάτων η πολίτικη και σμυρναϊκή κουζίνα. Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης. Όσο κι αν θίγεται ο παλαιοελλαδίτικος εγωισμός μας, είναι ωστόσο αλήθεια ότι οι πρόσφυγες μας έμαθαν την υγιεινή του σώματος. Μας δίδαξαν τον πολιτισμό της καθαριότητας, μας έμαθαν να πλαινόμαστε. Μέχρι την άφιξή τους η λεγόμενη τουαλέτα ή το μπάνιο θεωρούνταν πολυτέλεια ή περιττή χώρη. Οι πρόσφυγες έκαναν το λούτρο αναγκαίο στοιχείο του σπιτιού και έπαυσαν να λειτουργούν οι υπαίθριες Βεσπασιανές. Θα σας πω τούτο μόνο. Εν έτη 1981 η σύζυγός μου δικηγόρος πήγε να κάνει εκλογές σε κάποιο πάμπλουτο χωριό όπου οι χωρικοί είχαν φτιάξει σπίτια διόροφα, τριόροφα κτλ. Ήταν υποχρεωμένος εκ του νόμου
να την φιλοξενήσει ο πρόεδρος του χωριού που είχε και το καλύτερο σπίτι. Κάποια στιγμή είπε, σας παρακαλώ, δείχτε μου που είναι η τουαλέτα. Και της άνοιξαν την εξώπορτα και της είπαν όλο το χωράφι δικό σου. Ας λεχθεί και αυτό, ας λεχθεί και αυτό, όσο και αν είναι δυσάρεστο. Τις γυναίκες των προσφύγων, επειδή πλένονταν τακτικά, τα πρώτα χρόνια κάποιοι κακοήθεις, μη γενικεύουμε, τις έλεγαν παστρικές, λέξη ονειδιστική που αποδιδόταν από παλιά στις γυναίκες του αγοραίου έρωτα. Αλλά οι πρόσφυγες δεν ήρθαν ή δεν έμειναν όλοι στην Ελλάδα. Πολλοί κατέφυγαν στις ΗΠΑ, άλλοι στην Νότια Αμερική, άλλοι πήγαν στην Αίγυπτο και άλλοι στην Αυστραλία που δημιούργησαν και εκεί νέες εστίες, νέες κυψέλες προκοπής. Ο πλουσιότερος Έλλην, ο οποίος ακούστηκε περισσότερο από κάθε άλλον στη μεταπολεμική περίοδο, Αλέξανδρος, ο Νάσης, ο Αριστοτέλης ο Νάσης, διέπρεψε στη Νότια Αμερική, στην Αργεντινή, όπου πήγε εκεί παιδί 16-17 ετών. Στη Μασσαλία και στα Πέριξ επιζούν και κρατούν τις ελληνικές παραδόσεις πολλές οικογένειες προσφύγων. Έχουν συναναστραφεί. Μερικές οικογένειες από αυτές ξέρουν να τραγουδάνε, ξέρουν να χορεύουν τα μη κρασιατικά, έχουν αρχίσει όμως, γιατί δυστυχώς δεν στέλνουμε δασκάλους εκεί, να έχουν ξεχάσει να μιλάνε τα ελληνικά. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην εκκλησιαστική τους προσφορά. Ξανατονίζω την επάνωδο στους δικούς μας ελληνορθόδοξους ρυθμούς. Ο φραγκολεβαντινισμός υποχώρησε και απεχώρησε ολοκληρωτικά από τους ναούς μας. Φύγανε πια οι ναζαρινές εικόνες με εκείνες τις γλυκερές Παναγιές, με εκείνον τον στρουμπουλό Χριστό, με εκείνους τους Αγίους, τους Παχουλούς, λες και τρώγανε κοψίδια οι Άγιοι κτλ. Παρουσιάσανε έναν Αγιάννη πρόδρομο, ο οποίος λες και έτρωγε καθημερινώς μπιφτέκια και όχι ακρίδες κτλ. Έφυγαν αυτές οι εικόνες και επανήλθε η βυζαντινή ζωγραφική, η οποία σημειώνει στον παρόντα καιρό μια καινούρια ακμή με εκπροσώπους σημαντικούς, εξίσου όπως ήταν ο μακαριστός Φώτιος Κόντογλου. Και ακόμη περικαλείς ναοί και μονές, όπως αυτή της Παναγίας του Σουμελά στο Βέρμιο, είναι έργα προσφύγων. Σας λέγω τούτο μόνο, ότι στη Νέα Ιωνία του Βόλου ο ναός της Ευαγγελιστρίας, ένα τεράστιο ναϊκό συγκρότημα, φτιάχτηκε αμέσως μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, αλλά σε αυτή την εκκλησία δεν δούλεψαν άνδρες, δούλεψαν γυναίκες. Διότι οι άνδρες έπρεπε να πάνε στις φάμπρικες και τη δουλειά την έκαναν οι γυναίκες. Και για να φτιαχτεί ο ναός αυτός, έβαλαν εκεί που είναι η εκκλησία ένα σεντόνι και έριξαν εκεί ό,τι τι μαλφές είχε ο καθένας μαζί του. Άλλος έριξε τη βέρα του, άλλη το σκουλαρίκι της, άλλος έβγαλε το χρυσό δόντι από το στόμα του για να σχηματιστεί η συρμαγιά για να ξεκινήσει ο ναός. Σήμερα είναι το αγλάισμα όλης της Μαρνησίας και εκεί υπάρχει στο ναό αυτό ένα μουσείο εκπληκτικό, σε κοιμήλια που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Και ο επισκέπτης απορεί πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι διωγμένοι κατατρεγμένοι να κουβαλήσουν εικόνες οι οποίες έχουν ύψος 3 ή 4 μέτρων και πλάτος 2 και 2,5 μέτρων. Εδώ πως θα θέλω να προσέξετε αυτή την εικόνα στο βιβλίο μου. Λέγω Μικρασιατική εκστρατεία από το έπος στην τραγωδία. Το πάνω μέρος είναι το έπος, η επέλαση του ελληνικού στρατού, στο κάτω μέρος η τραγωδία. Εδώ θα δείτε μια γυναίκα η οποία κρατάει στα τιμαλφή που παίρνει την εικόνα της Παναγιάς. Πώς τις έφεραν τις εικόνες αυτές που για να τις σηκώσεις χρειάζονται 2 και 3 και 4 άνδρες. Τις τεμάχησαν και καθένας πήρε ένα κομμάτι και μετά όταν ήρθαν εδώ τις συναρμολόγησαν. Της Αγίας Φωτεινής και πολλά άλλα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τις πλουσιότερες συλλογές σε βυζαντινά μνημεία, είτε οι συλλογές αυτές
βρίσκονται σε κρατικά μουσεία, όπως είναι το Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, είτε σε ιδιωτικές συλλογές. Και τα περισσότερα από αυτά τα έφεραν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία ή είχαν την πρόνοια να τα στείλουν πριν από την καταστροφή. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, την ομιλία αυτή που είναι μια ταπεινή προσφορά στη μεγάλη αντιπροσφορά των προσφύγων, πρέπει να τονίσω ότι πως μετά τον ξεριζωμό, για πρώτη φορά ο ελληνισμός περιορίζεται στη δυτική ακτή του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα καινούριο ιστορικό δεδομένο, πιο συγκλονιστικό και από την άλωση της πόλης. Ο ελληνισμός ανά τους αιώνες, είτε ελεύθερος είτε δούλος, δρούσε και δημιουργούσε και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Η ιστορική παρουσία του ήταν δυσκελής. Από το 1922 και εξής υποχρεώθηκε να στηρίζεται αποκλειστικά στον δυτικό ελλαδικό χώρο. Αυτό είχε και μια άλλη μεγάλη ιστορικής διαστάσεως συνέπεια. Άρχισε να σβήνει το όραμα της μεγάλης Ελλάδος, της μεγάλης ιδέας, της μεγάλης εκείνης ιστορικής προοπτικής που επί αιώνες θέρμενε την ελληνική ψυχή. Μια νέα ρεαλιστική πολιτική επέβαλε την ανασημασιοδότηση και ανασηματοδότηση του οράματος. Οι κατακτήσεις του ελληνισμού δεν πρέπει να είναι πρωτευόντως εξωτερικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι λησμονήθηκαν Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος, Δωδεκάνησα, αλλά οι κατακτήσεις θα έπρεπε να είναι πρωτίστως εσωτερικές. Προέχει έκτοτε, παρά την ανώμαλη πολιτική κατάσταση που βιώσαμε, η εσωτερική οικονομική ανάπτυξη, η διοικητική ανασυγκρότηση, η κοινωνική πρόοδος, η πολιτιστική καλλιέργεια. Ο ελληνικός κόσμος μπορεί να συγκεντρώθηκε στον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν συρρυκνώθηκε, απέναντια συμπυκνώθηκε. Το διάσπαρτο ανά την Οθωμανική Αυτοκρατορία ελληνικό στοιχείο συνενώθηκε βία με το Μητροπολιτικό. Η συγκέντρωση του ελληνισμού σε έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο άνοιγε μια νέα ιστορική προοπτική. Για πρώτη φορά ο ελληνισμός δρά όλος μαζί. Και οφείλω να πω ότι εάν δεν ερχόταν ο καταστρεπτικός δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που σκόστησε σε εμάς μισό εκατομμύριο, ξέρετε ότι εμείς είχαμε, αναλογικά με τον πληθυσμό μας, περισσότερες απώλειες από όλους. Διότι αναλογικά με τον πληθυσμό μας είχαμε απώλειες της τάξης του 7,2%, ενώ οι Ρώσοι με τις μεγαλύτερες ποσοτικές απώλειες είχαν μόνο 2,5%. Εμείς χάσαμε 450.000 ψυχές, η Μεγάλη Βρετανία με το 1,2 δισεκατομμύρια είχε 250.000 νεκρούς, γιατί εννοώ και τις απικίες. Μην νομίζετε στον πόλεμο οι Βρετανοί σκοτώθηκαν, οι Βρετανοί σκοτώθηκαν μαζί τους, Ινδίνο, Ζηλανδοί, Αυστραλοί κτλ. Και αν δεν είχαμε και τον βρωτολιγό, τον ανθρωποφθόρο, επιδήμιο πόλεμο, ενώ αυτόν τον εμφύλιο, που μας κόστισε πολύ περισσότερο από ό,τι μας κόστισε ο πόλεμος με τους Ιταλούς, Γερμανούς, Βούλγαρους κλπ. Η Ελλάδα θα είχε φτάσει σε σημεία υψηλά. Σας λέγω ότι εξαιτίας των καταστροφών, μετά το 50-51, 1 εκατομμύριο νέοι εγκατέλειψαν την Ελλάδα μέσα σε μία εικοσαετία. Ήταν ο ανθός του ελληνικού κόσμου που έγινε δύναμη προόδου για τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ μείνανε τα έρμα γυρατιά. Τη νέα αυτή προοπτική που έδειχνε ότι η Ελλάδα θα ζούσε ημέρες ευτυχίας, την υπέδειξε ο Παλαμάς με τους υπέροχους στίχους. Κι αλύτρωτοι εδώ πέρα, δώστε να δουν του λυτρωμού μια χάρη όσο φτωχή. Η Ελλάδα μια κομμάτιαστη και αμέτρητη μητέρα, μια των Ελλήνων η ψυχή. Μια των Ελλήνων η ψυχή.
αυτή τη μία, τη μοναδική των Ελλήνων ψυχή, πρέπει να κρατήσουμε αράγιστη, ακομμάτιαστη και να την κάνουμε ψυχή των παιδιών και των εγγονιών μας. Μπορεί να έχουμε διαφορές, πολιτικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την μία ελληνική ψυχή για να μην υποστούμε όσα υποστήκαμε στο παρελθόν. Χρέος όμως των νέων, χρέος δικός μας είναι να θυμόμαστε, αλλά όχι για να ξύνουμε πληγές. Χρέος των νέων είναι να πληροφορούνται. Έτσι θα σώσουμε την ιστορική μας μνήμη, που θα σώσει και μας. Διότι όποιος διασώζει την ιστορική του μνήμη, ουσιαστικά διασώζει την ύπαρξή του. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει από πού έρχεται, από ποιους προέρχεται, άρα ξέρει που βρίσκεται, ξέρει που πάει. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή μου ομιλία με τα λόγια του προφήτη. «Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν ου μισουμνιστώ». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Μία ώρα και 10 λεπτά, απνευστή, ακούσαμε τον κύριο Καργάκο. Ήταν ένας ύμνος για τους πρόσφυγες, από έναν άνθρωπο όμως της παλιάς Ελλάδος. Από έναν Σπαρτιάτη. Ναι, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι στη Σμύρνη υπήρχε Μανιάτ Μαχαλά και Μανιάτ Μαχαλά υπήρχε και στα Βουρλά. Προσέχτε πως το προέφερα. Βουρλά. Με παρεκτεταμένο το λάμδα, γιατί όταν έλεγε στους βουρλιώτες τι βγάζει η πατρίδα σας, έλεγαν λάδι. Λάδι. Συνεπώς, η Μάνη δεν είναι μόνο στη Μάνη, ήταν και στη Μικρά Ασία. Και οφείλω να πω ότι δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά εμείς οι Μανιάτες της Μικράς Ασίας. Πάντως ήταν ένας ύμνος και σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καργάδο. Αρκεί να πούμε ότι αν κάποιος επισκεφτεί το Αϊβαλί, θα δει τον πολιτισμό των Ελλήνων της Ιωνίας του 1900, του 1880. Διατηρηθήκαν τα σπίτια έτσι, γιατί όταν έγινε η ανταλλαγή, οι Τούρκοι που ζούσαν εδώ στην Ελλάδα από τις σκηνές που ζούσαν, βρεθήκαν σε παλάτια. Πού να τα γκρεμίσουν. Και ευτυχώς υπήρξε ένας νόμος του 70 τόσο στην Τουρκία, που κρίθηκαν διαδεδέα και έτσι αυτά τα κοσμήματα του ιωνικού πολιτισμού μένουν και μπορούμε ακόμα να τα θαυμάζουμε. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, κύριε Καργάκο, είναι ότι τότε στη Σμύρνη είχαμε 13 εφημερίδες, 7 ξενόγλωσσες και 6 ελληνικές. Μιλάμε για το 1922, που δείχνει τον πολιτισμό των Ελλήνων της Σμύρνης. Επίσης, μια που αναφερθήκατε στο Κάλε Γκρότο, προς τιμή της διοικήσεως του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα άγαλμα έξω από το Στρατικό Μουσείο που λέει ότι εμείς το Κάλε Γκρότο δεν νικηθήκαμε. Το είδα πρόσφατα και λέω μπράβο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν ιστορία και το τηρούν. Και ένα τελευταίο, επειδή αναφερθήκατε στον Παπαδιαμάντη, ήδη η Εκκλησία της Ελλάδος στα δίπτυχά της, δηλαδή στα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, έχουν αφιερωμένο το έτος αυτό, το 2011, στη μνήμη του Παπαδιαμάντη. Να παρακαλέσω τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Αρβανίτη, να δώσει ένα μυστικό της σημερινής επίσκεψης στον κύριο Καργάκο. Παρακαλώ. Και όσοι έχουν ερωτήσεις, να έρχονται σιγά σιγά προς το βήμα για να απευθύνουμε ερωτήσεις στον κύριο Καργάκο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και εμείς θα σας δώσουμε ένα μικρό αναμνηστικό για να θυμάστε. Μα μου έχετε δώσει τόσα πολλά. Ένα μικρό αναμνηστικό. Ένα δίδωρο στον τόπο της ομιλίας. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς. Λοιπόν, έχουμε 10-15 λεπτά ακόμα για τυχόν ερωτήσεις. Παρακαλώ, ποιος έχει να κάνει ερώτηση στον ομιλητή. Κύριε Καβουνίδη, θα προτιμούσαμε ερωτήσεις. Ας κάνω εγώ μία ερώτηση. Στα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου αναφέρεται, και με έχει προβληματίσει όταν το πρωτοδιάβασα το βιβλίο, ότι οι Έλληνες
κακομεταχειρίζονταν και εκμεταλλευόντουσαν τους Τούρκους εκεί. Και ίσως ήταν και μια δίκαιη τιμωρία η κακομεταχείριση και η εκμετάλλευση των δικών μας προς Τούρκους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν θυμάμαι να το γράφει αυτό το πράγμα ήδη. Εδώ οφείλω όμως να πω... Να σας το θυμίσω λίγο. Ναι, ναι. Αναφέρεται στο εμπόριο που, όπως είπατε και εσείς, ότι είχαν, ότι όταν που τους κλέβαν στο ζύγι και ερχόταν το μικρό παιδάκι και λέει ζυγίστηκε και αυτό. Εντάξτε... Μπορεί... Όταν κανείς κάνει εμπόριο, κάνει οικονομία, πώς τα λέμε αυτά τα πράγματα, όπως ξέρετε μέσα σε αυτά υπάρχει και η παγαποντιά. Και αν φυσικά έκλεβαν τον Τούρκο, έκλεβαν και τον Ρωμιό. Γιατί τον παρά, είτε από τον Τούρκο τον παίρνεις, είτε από τον Ρωμιό, το ίδιο πράγμα είναι. Όλα αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίες, διότι ο Έλληνας ήταν πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Το γεγονός ότι οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας κατόρθωναν επωφελούμενοι από κάποια προνόμια τα οποία εδίδονται όχι από αγαθή προαίρεση, να ανεβαίνουν ψηλά, τους έκανε να συμπεριφέρονται υπεροπτικά έναντι των Τούρκων, που έμεναν χαμηλά, διότι απλούστατα αυτοί ήταν απαίδευτοι, ήταν αγράμματοι. Σκεφτείτε ότι ως τα βάθη της Ασίας, δε μικράς Ασίας, δεν υπήρχαν σχολεία τουρκικά, ενώ υπήρχαν σχολεία ελληνικά. Αλλά κάτι που θέλω να πω και να το τονίσω εμφαντικά. Ακούγεται τον τελευταίο καιρό για αγριώτες και ομότες των Ελλήνων. Πόλεμος είναι. Ο πόλεμος δεν έχει τίποτα το γοητευτικό, ούτε γίνεται με κομφετή. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Και όσοι έχουν γνωρίσει τον εμφύλιο πόλεμο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ανθρωποσφαγή. Οφείλω όμως να πω ότι για οποιαδήποτε κακότητα δεν υπάρχει επίσημη ελληνική διαταγή. Ούτε εκ μέρους του αρχιστρατήγου, ούτε εκ μέρους των στρατηγών, ούτε εκ μέρους των σωματαρχών, ούτε εκ μέρους των βαθμοφόρων ανωτέρου και ανωτάτου βαθμού. Το εάν κάποιοι διέπραξαν αγριότητες, το διέπραξαν κάτω από ειδικές συνθήκες που δημιουργεί ο πόλεμος. Ωστόσο, για την εξόντωση των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Κυρκασίων κτλ., υπάρχουν επίσημες διαταγές, οι οποίες ξεκινάνε από τον Κέμαλ, προχωρούν στον Ταλαάτ για να φτάσουν μέχρι τον Νουρεντίν. Όταν πήγαμε στη Μικρά Ασία, ο αρχιστράτηγος ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, στην πρώτη μερίσια διαταγή είπε, η τιμή και η περιουσία και η ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου, σε οποιαδήποτε φυλή και θρησκεία και αν ανήκει ούτως, είναι για μας ιερά. Και όταν έγιναν τα έκτροπα, για τα οποία δεν φταίμε εμείς, στη Σμύρνη, την ώρα που αποβιβαζόταν ο ελληνικός στρατός και δέχτηκε πυροβολισμούς, ο συνταγματάρχης Αφηρίου έκανε αμέσως στρατοδικείο, δίκασε δύο εύζωνες και έναν ιδιώτη Σμυρνιό και τους εκτέλεσε. Και η εκτέλεσή τους έγινε σε πλατεία της Σμύρνης και εκεί ετάφησαν προς παραδειγματισμόν. Ο ίδιος δέος Αφηρίου, παρότι δεν είχε ευθύνη, γιατί είχε δώσει τις σχετικές διαταγές, αντικαταστάθηκε αμέσως από τον Νίδερ για να μην δοθεί η λαβή ότι δεν τιμωρούνται οι Έλληνες αξιωματικοί. Και ακόμη θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Ότι ο άνθρωπος τον οποίον οι περισσότεροι πρόσφυγες θεωρούν ως κατάρα της Μικράς Ασίας, ως τον καταστροφέα του μικρασιατικού ελληνισμού, και εννοώ τον Αριστίδη Στεριάδη, στις οποιασδήποτε διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους, περισσότερο δικαίωνε τους Τούρκους και ελάχιστα τους Έλληνες. Όπως μου είπε το παλιό μου αφεντικό Μπαρμπασπύρος ο Κολάρος, αυτός μπρε μου είπε, δεν ήρθε στη Σμύρνη για να κυβερνήσει. Ήρθε στη Σμύρνη για να
αντικαταστήσει τον Νουρεντίν Πασά. Μας φέρθηκε χειρότερα από τον Νουρεντίν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιος κύριος εκεί έρχεστε εδώ για να ακούγεστε. Ελάτε στο βήμα για να ακούγεστε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καργάκο, διότι με ένα λόγο χυμώδη και ευώδη έπλεξε το εγκόμιο, έπλεξε τον ύμνο, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, της προσφοράς των προσφύγων σε όλες τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του ελληνικού κράτους. Και συνέβαλαν οι πρόσφυγες στην οικονομική, πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Θα ήθελα, κύριε Καργάκο, να σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Η Βουλή των Ελλήνων του 1994, με σχετική απόφασή της, αναγνώρισε μόνον τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Άφησε έξω την τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού και του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης. Εσείς με μια συνθετική ματιά αγκαλιάσατε την τραγωδία του ελληνισμού της Ανατολής και όλων των χριστιανών της Ανατολής. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η μονομερής αυτή απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του 1994 να αποκλείσει τους ανατολικοθρακιώτες και τους μικρασιάτες από την αναγνώριση, δεδομένου μάλιστα ότι η Εθνοσυνέλευση η Ελληνική του 1921, στηριζόμενη στις πληροφορίες που περιέχει η Μαύρη Βίβλος του 1919 που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το τυπογραφείο το Πατριαρχικό, μιλάει για τη γενοκτονία, δεν χρησιμοποιεί βέβαια τον όρο γενοκτονία διότι δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε, ναι. Ναι. Αλλά για τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Ευχαριστώ. Θα ήμουν αγνώμων, κύριε, αν θυμάμαι το όνομα, κύριε Καπουνίδη, έναντι των Μικρασιατών, στους οποίους οφείλω πολλά. Γιατί ίσως δεν θα ήμουν αυτό που μπορεί να είμαι τώρα, χωρίς τη δική τους τη βοήθεια σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Πάει αυτό. Το δεύτερο που είπατε, δεν θέλω να τα ρίξω όλα στη Βουλή. Φταίνε και οι μικρασιατικοί σύλλογοι, φταίνε και οι σύλλογοι των ανατολικοθρακιατών. Όταν εγώ ένας μανιάτης ξεσηκώνομαι εκείνη την εποχή και φωνάζω και γράφω ότι πρέπει η γενοκτονία να αναγνωριστεί ολοκληρωτικά, οι σύλλογοι δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν. Τώρα το διαισθάνονται. Όμως υπάρχει μία διαφορά. Εγώ έχω μεγαλώσει κοντά σε Σμυρνιούς. Και μάλιστα με θεωρούσαν κάποτε και ακόμη και τώρα ως Σμυρνιό. Αλλά οφείλω να πω ότι ο Πόντος μας έδωσε ένα στοιχείο δυναμικό, μαχητικό, τραχή και αυτοί οι Πόντοι είναι πάντοτε μπροστάριδες σε θέματα εθνικά, πατριωτικά κτλ. Ευτυχώς το παράδειγμα των Ποντίων έχουν αρχίσει να το ακολουθούν τώρα και οι Μικρασιάτες και πιστεύω ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα αναγνωριστεί και η δική τους γενοκτονία. Μονάχα όπου τώρα πρέπει να σας πω ότι στην πατρίδα μας δεν άφησε σπορά μόνον. Ο Κολοκοτρώνης άφησε και ο Νενέκος. Είναι πολλοί οι Νενέκοι οι οποίοι θα ήθελαν να ξεχαστούν όλα αυτά και συνεπώς να τα πούμε ότι όλα ήσαν ροδινά, όλα ήσαν όμορφα και καλά και επομένως δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήδη καλλιεργείται μία πολιτική, ας το πούμε, θεωρητικής φιλίας, αλλά αν όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο Νταβούτογλου, εγώ το βιβλίο Νταβούτογλου δεν το διάβασα τώρα που μεταφράστηκε, το είχα διαβάσει και του έδωσα απάντηση με το βιβλίο «Ιστορία της Σκοπιά των Τούρκων», το οποίο είχε βγει 150 σελίδες, είναι, δεν χρειάζεται πολλά για να απαντήσει τον Νταβούτογλου.
Και οφείλω να σας πω ότι θεωρητικά το βιβλίο αυτό, θεωρητικά, στηρίζεται πάνω στο Mein Kampf, να το έχετε υπόψη σας αυτό, στο Mein Kampf του Αδόλφου Χίτλερ. Έχει τα ίδια θεωρητικά επιχειρήματα. Μπορώ να βρω αποσπάσματα από το Mein Kampf που να είναι αντιγεγραμμένα μοταμό από τον καθηγητή Νταβούτογλου που είναι υπουργός των εξωτερικών σήμερα της Τουρκίας. Και σκεφτείτε ένα πράγμα. Η φιλία φιλία, αλλά η φιλία πρέπει να ξέρετε ότι αναπτύσσεται μόνο σε ατομική βάση και σε ατομικό επίπεδο, όχι σε επίπεδο κρατών. Τα κράτη δεν έχουν φιλίες, έχουν συμφέροντα. Και την ώρα που ο Πρωθυπουργός μας είναι στο Ενζερούμ, είχαμε παραβιάσεις αλλεπάλληλες του εναερίου χώρου. Παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Λοιπόν, η γιαγιά της γυναίκας μου, η γυναίκα μου είναι το γένος Κότα, συνήθισε να λέει, Τούρκο φύλαυγε, τον ποπό σου φύλαγε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Φεύγουμε όλοι γεμάτοι και χαρούμενοι από αυτή την πανδεσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.